κίνητρα σε επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Δεν έχουμε ακούσει κουβέντα για ένα τόσο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολλούς άλλους δήμους. Και δήμους στους οποίους οι δήμαρχοι εκλέγονται επί σειρά τετραετιών και βέβαια από εδώ και πέρα πενταετιών, όπως ο Δήμος Θέρμης, που πήραν αποφάσεις άνεργοι οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα να πληρώνουν μειωμένα ή και καθόλου δημοτικά τέλη. Όταν κάποια στιγμή τους καλέσαμε να προχωρήσουμε στην κοστολόγηση, την οποία εμείς είχαμε ήδη έτοιμη μια τέτοια δράση, ούτε καν μπήκαν στη διαδικασία να μας πούν: ωραία, δώστε μας την κοστολόγηση να δούμε αν συμφωνούμε. Προφανώς γιατί δεν θέλανε να προχωρήσουν. Οι υποδομές. Μιλήσαμε για πρώτη φορά και είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το δικό μας το πρόγραμμα ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο γράφτηκε από την αρχή. Δεν ήταν ένα copy-paste προηγούμενο πρόγραμμα. Είχαμε μιλήσει για τους τρεις αναγκαίους δρόμους ενδοδημοτικούς που θα ενώσουν το ρόλο στην πραγματικά και να κάνουν τις αποστάσεις πολύ μικρότερες. Το δρόμο του βουνού που θα συνδέσει το Ρεόκαστρο με το Μεσαίο, τη Φιλαδέλφια, το Πετρωτό και το Μονόλοφο. Το δρόμο Ρεοκάστρου-Λυτής είναι χαραγμένοι δρόμοι χωματόδρομοι που πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα άσφαλτος. Και το δρόμο του Πενταλόφου που θα συνδέσει το Πεντάλοφο με το στέκι των κυνηγών και έτσι ώστε να δώσει πρόσβαση στον Πεντάλοφο στην Μυκδονία.